Καθίστε, καθίστε. Πού να κάτσουμε? Εγώ πού να κάτσω? Καθίστε εσείς, κορίτσια μου, απ' έξω για να βοηθάμε λίγο, ναι? Βρε μαμά μου, κάτσε, πολύ κουράζεσαι, άσε, θα τα κάνουν τα κορίτσια. Ο Γιώκας μου πού είναι? Ο Άκης είναι με το μωρό. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τώρα εμείς τη ρουτίνα του παιδιού, επειδή εσείς θέλετε να τρώμε στις 2. Δεν χαλάει η ρουτίνα του παιδιού. Ξεκινάμε εμείς, αγάπη μου. Όχι έτσι το πιρούνι όμως. Παιδιά, λίγο πιο ήσυχα. Μην τραβάς τα μαλλιά της ξαδέρφης σου, τι θα γίνει? Ωραία τα παιδάκια σας. Πολύ κακομαθημένα, δηλαδή τα δικά σου έχουν παραγίνει. Παιδάκια, λίγο τον καναπέ της γιαγιάς. Να σας σερβίρω, μητέρα. Ναι, ναι, να φάμε. Πρέπει να πάρω και το χάπι μου εγώ. Τι φέρατε? Έχω φτιάξει και πίτα, να. Μαρία, θέλεις? Μετά. Ορίστε, πάρτε μεγάλο κομμάτι, μητέρα. Έφτιαξες πίτα. Το φίλο μόνη μου. Α, μπράβο, έμαθες. Θέλω να δοκιμάσετε να μου πείτε αν σας αρέσει. Το τζιγαρίζω λίγο το κιμά για να πάρει λίγο άρωμα και ρίχνω μετά το κρεμμυδάκι, μετά το σβήνω έτσι με λίγο κρασί για να φύγει αυτή η κρεατήλα. Θέλω να μου πείτε αν το πέτυχα. Ωραία, την ελαφρύ τον έκανε. Μαρία, δεν τρως? Είμαι vegan. Το ξέχασες. Ακόμα vegan. Και εγώ και ο Ηλίας τα τελευταία 3 χρόνια είμαστε vegan. Δηλαδή, τι τρώτε? Θα φάω λίγο από τη σαλάτα που έφερα. Φάκι τώρα λίγο πατατουτιλίτσα, λίγο κοτοπουλάκι να μη σου βάλω. Εμένα μου το έφερε ο ξάδερφός μου το χωριό. Μέρι μου. Δεν θέλει. Έφερα και μπρόκολο. Α, δεν τρώτε. Φάτε κρέας. Γιάννα μου, πάρε λίγο πίτα που την έφτιαξε η Εύη. Η ζωή είναι μικρή. Γιάννα, εσύ έφτιαξες τίποτα? Μητέρα, την επόμενη φορά που θα κάνουμε τραπέζι, να μας δείξει και η Γιάννα τι μπορεί να φτιάξει, ε! Με εκείνο το παιδί που έβγαινες, Γιάννα, τι έγινε? Χωρίσανε. Life is short. Α, πρωτότυπο. Αυτά, μητέρα, πολύ ωραία, ε! Μπράβο, Μέρι μου. Τα βλέπετε από αυτά τα βίντεο, στο Facebook. Μαζί με τα καλημέρα, καληνύχτα με τους ελληνικούς καφέδες. Με βοήθησε και η Γιάννα λίγο στις πετσέτες, ε! Βρήκε από το Pinterest. Την προηγούμενη φορά όμως ο κύκνος ήταν πιο πετυχημένος. Φαντασμαγορικός. Πολύ ωραία την έφτιαξες. Φαίνεται πάρα πολύ φρέσκια. Λάδι δεν έχει μέσα. Μητέρα, να φέρουμε λίγο λάδι. Έχει λάδι. Αλάτι έχεις βάλει. Σ' αρέσει η σαλάτα μου, Ηλία μου? Α, μ' αρέσει τον άντρα μου. Γιάννα, να σου βάλω. Hayat Kissa. Α, τι σως έχει? Έχει μέσα μία σως από βιολογικές φράουλες. Είμαι αλλεργική στη φράουλα. Δεν το ξέρα. Εσείς τώρα κάνετε το πετριτζίκι, δεν ξέρω γιατί. Εγώ βέφα. Πρόσκληση σε δείπνο. Τέλειο, και είναι με εκείνα τα καναπεδάκια. Τη μανουλίτσα σου ρώτα, αν και δεν είμαι σίγουρη ότι μαγείρευε από τη βέφα. Το ψωμί είναι δικό μου, το ζύμωσα εγώ. Έφτιαξε ψωμί. Είναι από το Μίκητα της γιαγιάς μου. Με το Μίκητα τρώγεται τώρα αυτό? Είναι ο Μίκητας, έτσι λέγεται, είναι σε ένα βάζο. Της τον έδωσε η προγιαγιά της. Η γενιά μου, ξέρετε. Να το ξαναπούμε ότι κατάγεται από την Ιταλία. Είναι από τη Βερόνα. Α, έχεις βάλει και παπαρουνόσπορο μέσα. Κάνει καλό για την πίεση. Μπράβο, Μαρία μου. Είσαι πάρα πολύ τυχερός. Του Άκη του αρέσει πάρα πολύ το ψωμί, θα έρθει, θα του φυλάξω. Εγώ, Μιχαήλ Διονύση, τον έβγαλα το γιο μου. Τώρα, γιατί σου προέκυψε Άκης, δεν ξέρω. Μητέρα, δεν γίνεται να φωνάζω τον Άκη Μιχαήλ Διονύσιο. Μιχαήλ Διονύσης. Αριστοκρατικό. Τι δουλειά έχει το Άκης? Εμένα θα έπρεπε να με φωνάζει Μαρία Ευμορφία. Εύη με φωνάζει. Ισπανικά. Δεν θα βάλετε λίγο στα παιδιά σας φαγητό? Πεινάς, αγάπη μου. Αφού πεινάς, γιατί δεν τρως, μωρό μου? Τους βάλω λίγο σαλατούλα. Έχεις 2 επιλογές. Ή να φας ή να μη φας. Εσύ, Εύη. Άσε το παιδί να επιλέξει τι θέλει να φάει. Πρέπει να δίνεις στα παιδιά περιορισμένες επιλογές. Δεν γίνεται να τους δίνεις όλες τις επιλογές του κόσμου, γιατί μπερδεύονται, κατάλαβες. Έχω κάνει αποτελεσματικό γονέα. Άμα είχες κάνει στα παιδιά σου baby led weaning και τα θύλαζες μέχρι 3 χρονών όπως θα είχα κάνει εγώ, τώρα θα τρώγανε και θα δοκιμάζανε από όλες τις τροφές και από όλες τις υφές. Αλλά δεν το έκανες. Δεν με άκουσε, Μέρι μου. Baby led weaning. Και τα δυο μου τα αγόρια τα είχαμε ένα φαγητό και τους έλεγα: ή θα φάτε αυτό ή θα φάτε σκατά. Δεν έχει κάτι άλλο. Νηστικά. Έτσι, όχι, σωστά το πας. Μπράβο, μητέρα. Πρέπει να έχουν μία επιλογή τα παιδιά, δεν σε καβαλάνε. Τι είναι αυτό, τι, μπουφές? Μην το φας, αγάπη μου. Δεν πειράζει, θα σου φτιάξει ο μπαμπάς μούφι. Μάλιστα. Πώς θα πάνε τα παιδιά στο καινούριο σχολείο, κλιματιστήκανε? Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Είναι πρότυπο με τη μέθοδο Waldorf και Cagelot. Λέγεται Into the Woods. Τα παιδιά είναι όλη μέρα ξυπόλυτα. Ηλία, εσύ το ξέρεις ότι βγάζουν τα παπούτσια τα παιδιά? Καλά, τι να πεις κι εσύ. Έρχονται σε επαφή με τα στοιχεία της φύσης και μέσα από εκεί μαθαίνουν, λένε. Α, να, ένα πουλάκι, 2 πουλάκια, 3 πουλάκια. Πουλάκια τα μετράνε και έξω στον κήπο, στο χωριό. Γι' αυτό και εμείς γίναμε vegan. Δεν μπορούσαν δηλαδή τα παιδιά να βλέπουν τα κατσικάκια, τα μετράνε, ας πούμε, τα πουλάκια και μετά εμείς να τρώμε, ας πούμε, το κοτόπουλο, σαν τα ζώα. Πώς τα πάντα, παιδάκια μου? Τα πάμε καταπληκτικά φέτος. Έχουμε αλλάξει και δασκάλα. Έχει, εντάξει, λίγο αδυναμία, λίγο στα μαθηματικά, αλλά θα το βρούμε. 3 και 3 πουλάκι μου, πόσο κάνει? 13. Υγεία να έχουνε. Εσύ σου, να θυμάμαι, μου έλεγε η μαμά σου ότι δεν τα πήγαινες καλά στα μαθηματικά. Πόσο είχες στα μαθηματικά? 13. Έχει να μοιάσει το παιδί, κατάλαβες. Εμένα ο γιος μου αστέρι στα μαθηματικά. Μου το ζητάγανε από το MIT. Το παιδί, αλλά το κέρδισαν οι επιχειρήσεις. Γεννημένος για το στεχνοκαθαριστήριο. Έβλεπε λεκέ, να δεις πως έστειβε τα ρούχα. Ναι, μητέρα, έχετε δίκιο. Τα στεχνοκαθαριστήρια είναι πάρα
πάρα πολύ κερδοφόρο επιχείρηση. Να ευλογείτε αυτή τη στρωμένη τη δουλειά. Γιατί εσύ με τη δουλειά σου πιστεύεις ότι θα μπορούσες να συντηρηθείς. Ενώ εδώ το στεγνοκαθαριστήριο είναι family name. Το στεγνοκαθαριστήριο κυρία Μέρη. Όχι, πραγματικά είμαστε πάρα πολύ τυχερές. Μαρία, από την πρώτη στιγμή που μπήκα μέσα στο σπίτι. Α, να το σοάκι, πάνω στην ώρα, αγάπη μου. Ήρθε. Έλα. Εδώ λέω στη μανούλα σου ότι από την πρώτη στιγμή που μπήκα στο σπίτι σας, είπα δύο πράγματα. Ότι είμαι από τις καλύτερες φιλολόγους της γενιάς μου και δεν ξέρω να σιδερώνω. Εξηγήθηκα από την αρχή. Μαρία, τι λες κι εσύ. Σας αρέσει η πίτα? Κάνω πολύ καλές πίτες. Άμα είναι ευτυχισμένος ο γιος. Πάλι καλά που έχουμε και αυτή την επιχείρηση. Δόξα τω Θεώ να λέμε. Ρώτα τη Μαρία, το κομπιούτερ που σου πήρα δεν είναι καταπληκτικό? Κομπιούτερ. Της έχω βάλει και ένα πρόγραμμα και για να βλέπει τους πελάτες, αντιστοιχεί πελάτη με παλτό. Όνειρο. Πάρα πολύ με διευκόλυνε. Δηλαδή, καταλάβαινα ποιο παλτό πάει σε ποιο πελάτη. Απάς! Δεν το έχεις πει. Όχι. Αχ, κρίμα. Α, και εσύ το ήξερες? Της αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια. Τι να βγάλεις τα μαθήματα γιόγκα? Ποιες γιόγκες, καλέ. Να μάθει τη δουλειά, δεν σ' αρέσει, Μαρία μου? Η γιόγκα μια χαρά πηγαίνει. Έχω επιλέξει να είμαι πολύ κοντά με την οικογένειά μου, με τον άντρα μου. Μ' αρέσει δηλαδή που πλένουμε παλτά. Ναι. Α, και ακούς. Μητέρα, εμένα δεν με ενδιαφέρει μια καριέρα στα στεγνοκαθαριστήρια. Είμαι άνθρωπος του πνεύματος. Δεν σας το είπα. Ξεκινάω και γράφω το δικό μου το βιβλίο. Όταν το τελειώσεις, να μας το υπογράψεις. Και ο Άκης με στηρίζει πάρα πολύ. Το Σαββατοκύριακο έτσι παίρνει τα παιδιά. Εδώ τι θα σε βάλει να κάνεις? Να σας βάλω λίγες πατάτες. Σας πειράζει στο έντερο? Να το κοιτάξετε λίγο αυτό με το έντερο. Δεν με πήγατε στο γιατρό που μου λέγατε. Βρε αγάπη μου, γιατί δεν έχουμε πάει λίγο τη μαμά σου? Πρέπει να προσέχετε. Γιάννα, δεν προσέχεις τη μαμά? Η ζωή είναι μικρή. Δεν σας προσέχουν τα αγόρια σας. Μέρη μου, τι εννοείς ότι δεν σε προσέχουμε, Ηλία? Δεν είχαμε βρει εμείς εκείνο το πάρα πολύ καλό γιατρό, το βοτανολόγο, με τις 5 μέρες ξηρασία που δεν τρώγατε τίποτα? Τώρα εσείς δεν το κάνετε σωστά. La vida es corta. Μην πίνεις το. Σου πάρω κάτι να πάρεις? Όχι, δεν θέλω. Σε πειράξει. Προσέχει πολύ τη σιλουέτα της. Γι' αυτό έχει τέτοιο σώμα. Δεν πήγαν τζάμπα τα μπαλέτα που σε πήγαινα και τα αγγλικά. Das Leben ist kurz. Το επόμενο σου κου θα πάμε για ελιές. Θα σαπίσουν οι ελιές, πας στα δέντρα. Τούτη η ζωή είναι μια σταλιά, Μορέλη. Γιάννα, εσύ άστο. Δεν πειράζει, κορίτσι μου, μην έρθεις. Ναι, βγες με τους φίλους. Θα έρθεις. Δεν μπορούμε να έρθουμε και το Σαββατοκύριακο να μαζέψουμε ελιές. Ελίμονο. Δεν πειράζει καλύτερα. Καλύτερα για σένα που θα ξεκουραστείς. Νομίζω έχω μια διημερίδα για την αποτελεσματικότητα του καθηγητή στην τάξη σε συνδυασμό με τον αποτελεσματικό γονέα. Μπορεί να έρθει ο Άκης, αν θέλετε, με τα παιδιά να μαζέψετε ελιές. Εσύ, Μαρία, θα πας? Εννοείται θα πάμε να μαζέψουμε ελιές. Τα παιδιά τους αρέσει πάρα πολύ κάθε φορά που πηγαίνουμε στο χωριό. Σκέφτομαι να κάνω και ένα σεμινάριο γιόγκα στις ελιές. Θα καλέσει τις φίλες μου να τους δείξει την τέχνη της. Θα κάνετε κι εσείς γιόγκα με τη Μαρία? Όχι, εγώ δεν θα κάνω. Έχω το γοφή μου. Ξέρεις κάτι, Μέρη μου, έχεις πάρα πολύ μπουκωμένα τσάκρα. Αθηνά μου, μου βάζεις λίγο ψωμάκι? Εύη, κυρία Μέρη. Εύη. Αθηνά είναι η πρώην του Άκη. Ναι! Αχ, συγγνώμη, βρε κορίτσι μου. Κάθε φορά το ξεχνάω. Ναι. Τα έχουν περάσει 15 χρόνια. Πού τη θυμηθήκατε? Απλά με πήρε τις προάλλες για να μου πει χρόνια πολλά για τη γιορτή μου. Α, μιλάτε! Ευγενέστατο κορίτσι. Καλά, εγώ τη θυμάμαι αυτή. Πηγαίναμε σε κάτι απίθανα. Πηγαίναμε κάτι τριήμερα. Φοβερή κοπέλα. Και αυτή και οι γονείς της, δικηγόρος με δικό τους δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι. Α, δικηγόρος η Αθηνά. Πολύ όμορφη, έτσι και ξανθιά. Τη θυμάσαι? Μέχρι τον κόλο ήταν το μαλλί της. Και φυσικό, έτσι, όχι. Πολύ εξωτική γυναίκα. Και μπλε μάτια, βέβαια. Βιολογικό το κρασί. Και άξια. Μήπως έπρεπε να μείνεις με την Αθηνά τελικά? Η καλύτερη κέρδισε. Και λεπούρη. Ναι. Και λεπούρη μου. Τέτοιο παλικάρι. Να μην απατάει. Να μην πίνει. Έχω κάνει 2 χρυσά παιδιά. Και Γιάννα μου, καλή είναι. Μη βάζεις πολλές πατάτες. Μέχρι εκεί. Πάντα έτρωγε τόσο πολύ. Μην το στεναχωρείς τώρα το παιδί. Μια φορά έρχεται τη βδομάδα στη μανουλίτσα του. Δεν πειράζει. Φάε τώρα, αγόρι μου, τώρα που βρήκες νόστιμο φαΐ. Εμείς στο σπίτι δεν παραγγέλνουμε ποτέ. Προσπαθούμε και μαγειρεύουμε. Στην καλύτερη περίπτωση, μας μαγειρεύει η μανούλα μου και μας φέρνει. Μας βοηθάει η μανούλα μου. Ωραίο αυτό που φοράς. Σαν μπομπονιέρα είσαι. Πάχινες. Γιατί το λες αυτό, Μαρία? Όχι, στα ίδια κιλά είμαι. Λίγο. Την πάχη. Όχι, δεν έχω πάρει κιλά. Άκη, δεν έχω πάρει κιλά. Δεν είναι κακό. Αποδέξου το σώμα σου. Είναι φαρδιά η μπλούζα. Του Άκη, του άρεσε πάρα πολύ αυτή η μπλούζα. Δεν καταλαβαίνω. Ιδέες, Άκη, το έλεγα. Είναι φαρδιά. Α, δεν σας το είπαμε. Ηλία, να το πω. Πήραμε αυτοκίνητο. Μπράβο, αγόρι μου. Υβριδικό. Τι είναι αυτό? Καλό για το περιβάλλον. Όχι, το πετρέλαιο. Α, εκείνο που το. Βάζει την μπρίζα. Πέταξε καλώδιο. Μπράβο. Και εμείς σκεφτόμαστε να πάρουμε το ίδιο. Βασικά έχουμε κάνει προσφορά, μωρό μου. Πόσα κυβικά? 1600. Εμείς πώς το πήραμε? 1651. Δεν υπάρχει αυτό. Έγινε custom.
Εμείς έχουμε 140 άλογα. 141 άλογα εμείς. Και τα καθίσματα γράφουμε πάνω το μονογραμμά μας. Αλφα έψιλον. Άκιν Σέβη. Κατάλαβες. Γιούργιουλο. Φαντάζεστε να είχε μείνει ακόμα με την Αθηνά. Θα λεγόταν το αυτοκίνητο ΑΑ. Ανώνυμη αλκοολική. Γιάννα. Έλα. Θεότητα. Ρε παιδιά, μην τσακώνεστε. Πες τους κάτι, ρε Μαρία. Αγάπες μου, τι έχουμε πει. Μοιραζόμαστε τα συναισθήματά μας με τους άλλους. Μην τσακώνεστε, καλέ. Και θα ψέψετε λίγο τα χαλινάρια. Μη βγάλεις τα παπούτσια σου. Ο ξάδερφος κυκλοφορεί ξυπόλυτος και στο χωριό στον δρόμο. Τι με νοιάζει εμένα. Συγγνώμη, Μαρία, δεν θέλω να σε προσβάλλω, αλλά. Ηλία, θα πεις κάτι. Συγγνώμη, εσύ δεν φοβάσαι τα μικρόβια κάτω. Πώς τα αφήνεις και κυκλοφορούν ξυπόλυτα. Έχουν πάρα πολλά αντισώματα. Τρώγαν χώμα πριν λίγο. Εξερευνούν. Εσύ δηλαδή που έχεις τα παιδιά σου αποστηρωμένα, τι κατάλαβες. Συνέχεια άρρωστα σου είναι. Και αυτό το πόχλι που έχουν μέσα στα τέτοια δηλαδή. Είναι υγιεινό, πιστεύεις. Πόχλι. Πόχλι το παιδί μου. Πόχλι. Ο Μίκητας είναι υγιή ανάμεσα στα ποταράκια, το χλίμπι χλίμπι. Μάλιστα, τι να πω. Αχ, δεν μπορώ. Σας φώναξα σήμερα για να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Πήρα μια απόφαση. Όλη μου η περιουσία θέλω να πάνε σε αυτό το πνευματικό κέντρο που θα χτίσω στον πύργο. Πνευματικό κέντρο. Θα μιλήσω εγώ. Τι? Είναι το όνειρό μου. Ήταν και το όνειρο του Σωτήρη. Στον πύργο. Εκεί που τρώνε μαζί με τη Γρουνοπούλα και ουίσκι στα πανηγύρια. Το σπίτι σας δηλαδή, το παραθαλάσσιο με την ωραία την αυλή εκεί πάνω στο κύμα που σκάει. Φιλέτο. Τι να τα κάνετε τώρα, εσείς τα κάνετε δικά σας. Είναι κρίμα. Αλλά εσείς ξέρετε ό,τι θέλετε. Καταρχήν θα το ονομάσω το πνευματικό κέντρο της κυρίας Μέρης. Δεν είναι πολύ ωραίο. Τέλειο. Εσύ Άκη δεν λες τίποτα. Και εκεί μέσα θα κάνω. Κεραμική, γλυπτική, κέντημα, λαογραφικό μουσείο, οι γυναίκες, μαρμελάδες, γλυκά, σκάκι. Σκάκι. Ξέρεις ότι ο Λάζαρος της Στασούλας βγήκε πρώτος σκακιστής. Άμα είχε ένα πνευματικό κέντρο στον πύργο, ο πύργος θα τα έπαιρνε τα εύσημα. Εγώ το συνεννοήθηκα με τον Παπαπαναγιώτη. Και τον κύριο Ευαγγελόπουλο. Αυτός εκεί ο λαχοδήρμος, καταλαβες. Γιόγκα, να μην κάνει η Μαρία. Ποιες γιόγκες, καλέ. Δεν καταλαβαίνω, τι έχετε με τη γιόγκα. Δεν το καταλαβαίνω, Ηλία, θα πεις κάτι. Δεν έχω ένταση. La vie est courte. Να κόψω γλυκό. Κάτσε, βρε μαμά μου, μη κουράζεις. Πολύ κουράστηκε σήμερα. Κάτσε λίγο να σε δούμε. Σιραβανί, με φέρω, παγωτό. Γιάννα μου, εσύ. Das Leben ist kurz. Να μας ξανάρθετε.